Είμαστε εδώ για την έκθεση χειροτεχνών που έχει από δεντράκια με χάντρες, από παπούτσια δερμάτινα, κοσμήματα πάρα πολλά, με διάφορα υλικά, με αλπακά, με χάντρα, με οτιδήποτε και να φανταστείς. Ζωγραφική στο γυαλί, καραβάκια. Και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 25 του μήνα, από τις 7 μέχρι τις 10, και είναι κάτι πάρα πολύ αξιόλογο για την πόλη μας για να έρθει να το δει. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, παρόλο που με την κρίση περνάει ο κόσμος και βλέπει. Όλα είναι χειροποίητα. Είναι και καινούργιοι καλλιτέχνες φέτος, οπότε θα είναι ωραία ιδέα να έρθουν να το δουν. Είναι από χάντρες όπως βλέπετε, με μηχήνα τη πλέκο, είναι λίγο λεπτοπίλεπτη δουλειά. Τα πάντα που ασχολείται μια γυναίκα με τα κοσμήματα, που μπορεί να φορέσει οτιδήποτε. Και η τιμή τους? Η τιμή τους ξεκινάει από 5 μέχρι 15. Συνήθως προτιμάνε τα βραχιολάκια. Συνήθως. Βραχιολάκια, πολύ απλά πραγματάκια. Λέμε, πόση ώρα σας παίρνει, πόσο χρόνο σας παίρνει, λέμε, τα δαχτυλίδια. Τα δαχτυλίδια, για να φτιαχτεί ένα δαχτυλιδάκι από αυτά εκεί που βλέπετε, τουλάχιστον 1-2 ώρα το χρειάζομαι οπωσδήποτε. Έχει υψηλή δουλειά. Όπως βλέπετε, είναι πολύ λεπτεπίλεπτο αυτό το πράγμα. Για να φτιαχτεί, οι χάντρες είναι πάρα πολύ λεπτές. Μικρούλες για να ραφτούνε. Είναι χαλκός, χάλκινο σύρμα με βερνίκι για να μην μαυρίζει, με πολύτιμους λίθους και χάντρες, πέτρες, μακραμέ για κοσμήματα. Ο κάθε λίθος έχει το δικό του... Έχει τη δική του ιστορία καταρχήν. Όπως αμέθιστος που είναι για τους από τους αρχαίους Έλληνες, από τη μινωική εποχή είναι το περίδοτο. Και η κάθε πέτρα αντιστοιχεί και στα ζώδια. Και έχουν και ενέργειες, βοηθάνε στην κατάθλιψη, για την υγεία, για τα οικονομικά. Είναι ένα-ένα σύρμα, περνιάται μία-μία χάντρα ή μία-μία πέτρα και μετά φτιάχνουν τα κλαδιά, μετά πάνε να φτιάχνουν τον κορμό και απλώνονται στις ρίζες. Τα μικρά, τα μπροστά, παίρνουν 4 ώρες το ένα, χωρίς σταματημό. Αυτά παίρνουν περίπου 2 μέρες. Αυτό θέλει 6 με 7 μέρες, γιατί έχει 210 κλαδιά. Ο κόσμος θαυμάζει τα χειροποίητα, γιατί είναι κάτι που δεν το συναντάει εύκολα. Το εκτιμάει μπορεί στη φαντασία του. Στην Ιερά Πέτρα δεν νομίζω να εκτιμάται το χειροποίητο. Είναι με ξύλο θαλάσσης. Από τη θάλασσα τα έχω βρει τα ξύλα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Πόσο χρόνο σας παίρνει το κάθε καραβάκι? Το κάθε καραβάκι μπορεί να μου πάρει και 3 μέρες, ανάλογα πόσο χρόνο θα ασχοληθώ. Είναι μοναδικό το καθένα, έτσι? Ναι, ναι. Και η επιλογή του ξύλου γίνεται τυχαία ή από... Όχι τυχαία. Για να συναρμολογήσω ένα καράβι, κάνω πολλές δοκιμές. Δοκιμάζω πρώτα ποιο ταιριάζει, αν ταιριάζει, και το αποτέλεσμα μετά φαίνεται. Ο κόσμος προτιμάει τα χειροποίητα, ναι, καραβάκια. Και τα καραβάκια και εμένα γενικώς προτιμάνε το είδος μου.